διακριτή υγειονομική παρουσία από την πλευρά του κράτους σε όλους τους καταβλισμούς και σε όλους τους χώρους, φυσικά με τη συνέργεια και των ενόπλων δυνάμεων που παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο αυτή την περίοδο στη γρήγορη ανάπτυξη και δημιουργία νέων υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και όλων των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Θα πρέπει να πιστούν οι εγκλωβισμένοι εδώ ότι δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η παραμονή τους και ότι γίνονται δομές για τις οποίες μάλιστα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει καταβάλει και ιδιαίτερες προσπάθειες. Βλέπετε ότι ο Πάνος ο Καμένος, ο Δημήτρης ο Βίτσας, ο οποίος έχει και το Γενικό Πρόσχημα Δημήτρης ο Βίτσας, φτιάχνουν δομές όλη την Ελλάδα για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας.